οι παροχές προς τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες της πόλης μας φέτος το καλοκαίρι είναι άβαστος πέντες. Μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει με τοποθέτηση περισσότερο από 50 καλαθάκια που τοποθέτησαμε εδώ, 70 περίπου νέους πάκους αλλά και περίπου 10 τραπεζόπακους, με τις με ναυαγωγιστικό έργο που φέτος είναι ενισχυμένο καθώς έχουν τοποθετηθεί, όπως λέει και η νομοθεσία, 12 ναυαγωγιστικοί πύργοι και το σημαντικό είναι ότι κάθε ναυαγωγιστικός πύργος έχει σκάφος, θαλάσσιο σκάφος, έχει φαρμακείο και βέβαια έχει απεινιδωτή. Μέσα από αυτές λοιπόν τις παροχές, αλλά και μέσα από τις γαλάζιες σημαίες που τοποθετήκανε σήμερα, προβάλλουμε την περιοχή μας, προβάλλουμε την παραλιακή μας ζώνη, τη θάλασσά μας εδώ και καλούμε τον κόσμο όλο να την επισκεφτεί, διότι οι υπηρεσίες μας, όπως είπα και νωρίτερα, είναι ενισχυμένες. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε σε λειτουργία και τα δύο C-Track με την πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε σε εξέλιξη διαγωνισμό που δυστυχώς αντιμετωπίζει προβλήματα που είχαν προσφυγές μεταξύ τους και δεν θα προχωρήσουν στο καλοκαίρι. Του χρόνου θα μπουν τα υπόλοιπα 4 C-Track. Και βέβαια με παρεμβάσεις αισθητικές οι οποίες έχουν γίνει που πραγματικά νομίζω τα αποτελέσματα φαίνονται. Η επισκεψιμότητα υπάρχει, ενδιαφέρον ήταν με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ήταν πάρα πολύ καλά. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος έδειξε ότι ήταν μια καλή τουριστική σεζόν. Αυτό πιστεύουμε και εμείς. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ενισχύσει σε όλα τα επίπεδα και την καθαριότητα και το πράσινο με ειδική επίβλεψη και επιμέλεια στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό ότι έδειξε το πρώτο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος ότι η περιοχή μας θα πάει καλά. Και νομίζω η περιοχή μας μπορεί να πάει καλά, διότι το να φτάσει κάποιο εδώ είναι πάρα πολύ εύκολο. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που έγινε το φετινό καλοκαίρι, μιλάμε μόνο για την μονοδρομή στην άρδευση νοσοκείων και να δούμε πότε θα ξεκινήσει το πάρκινγκ στο λιμάνι και στο τέρμα της Φαρών. Οι μονοδρομήσεις στην Άβρα και στο Μεσογείο θα τρέξουν τις επόμενες μέρες μέσα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Θα ληφθεί η απόφαση και θα γίνουν. Ήδη έχουμε ετοιμάσει τις εισηγήσεις αλλά και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να τρέξουν. Έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις στο πεζοδρόμιο που αφορά από Φαρών έως Τσαμαδού. Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί ο φωτισμός στο πάρκο λιμενικού. Έχουμε κάνει την ανάθεση, περιμένουμε να έρθει ο εργολάβος να τοποθετήσει τους ιστούς εκεί. Η χερσαία ζώνη του λιμένα, έχουμε πει, η προσπάθειά μας είναι να δοθεί ακόμα πιο νωρίς φέτος. Αν είναι δυνατόν και από 1η Ιουλίου να το διαθέσουμε ή τις πρώτες μέρες του Ιουλίου και όχι από 15 Ιουλίου που το διαθέσαμε πέρυσι. Όπως και να έχει όμως, η ημερομηνία που σίγουρα θα διατεθεί είναι περίπου τις 15 Ιουλίου και προσπαθούμε και ακόμα νωρίτερα μέχρι τέλος βέβαια του καλοκαιριού. Γίνονται λοιπόν παρεμβάσεις και θα συνεχίσουν να γίνονται και το επόμενο διάστημα. Αλλά μην ξεχνάμε αυτά που θα έρθουν το επόμενο καλοκαίρι. Το επόμενο καλοκαίρι με τους μεγάλους στόχους που έχουμε θέσει μέσα από το δάνειο αλλά και μέσα από τα υπόλοιπα του ΒΟΑ, που αφορά εδώ πέρα την ανάπλαση και το χώρο στάθμευσης που θα δημιουργηθεί ανατολικά του Ιερού Ναού Ανάστασης, περίπου μια έκταση των 8 στρεμμάτων, το στάδιο, απέναντι το στάδιο που θα γίνει ο χώρο στάθμευσης και βέβαια την Καρακούση. Θα εφαρμοστούν αυτά που πρέπει να τη διανοίξει, δηλαδή την Αρδόνη. Το 22, το 23 χρονικά μπορούμε να προσδιορίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα που λέγεται η παράταση 18 μήνου, που αυτό θα βγει με νομοθετική ρύθμιση. Είναι αυτό που επισκέφτηκα τον αρμόδιο υπουργό και το συζητήσαμε και μας διαβεβαίωσε το δοθεί λύση. Αυτό λοιπόν θα περάσει στην πρώτη νομοθετική ρύθμιση. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, θα μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε να συνάψουμε την σύμβαση με το δανείο για παρακαταθήκον για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη δανειοδότηση. Και έτσι θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Στόχος μας είναι του χρόνου το καλοκαίρι, πριν από το καλοκαίρι, να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Διαφορετικά, σίγουρα θα ξεκινήσουν εργασίες το Σεπτέμβριο.